Πάμε τώρα, βιάστηκα προηγουμένως να προλογίσω το θέμα του Εθήμου της Μαλιάρης στον Καράβολα. Το είχαμε παρουσιάσει την αρχή της εβδομάδας. Πάμε, ζωντανή σύνδεση. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηνίων. Την καλησπέρα μας, κυρία Χρονάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μας έχετε ετοιμάσει όμορφα πράγματα. Όμορφα πράγματα που επιβεβαιώνουν βέβαια και το δραστήριο του χαρακτήρα σας, θα πω εγώ. Λοιπόν, για πάμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο σύλλογός μας είναι βασικό μέλημα να διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμά μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά προσδίδουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας ως Έλληνες. Έτσι λοιπόν, αναβιώνουμε τα έθιμα για να τα θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και για να τα μάθουν οι νεότεροι. Ένα από αυτά, πολύ ωραίο έθιμο, είναι το έθιμο της Μαλιαρής Πέτρας που μας ήρθε από τα παράλια της Μικράς Ασίας, το 22. Τι συμβαίνει λοιπόν? Σήμερα η μέρα της ανάληψης είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική μέρα και μάλιστα κομβική, γιατί ένας κύκλος κλείνει, σταματά να ακούγεται από το Πάσχα μέχρι τις 40 μέρες που ακουγόταν το Χριστός Ανέστη, και ανοίγει ένας νέος κύκλος, ο κύκλος του καλοκαιριού. Είναι η μέρα που αναλήφθηκε ο Κύριος από το όρος των ελαιών στους ουρανούς και τα νερά θεωρούνται ότι είναι εξαγνισμένα και καθαγιασμένα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη μέρα είναι η ωραιότερη που ο κολυμβητής για πρώτη φορά θα απολαύσει το πρώτο μπάνιο του. Μπαίνει στα καθαγιασμένα νερά, προχωράει, σπρώχνει με τα χέρια του τα κύματα 40 φορές και λέει «Αναλήφθηκε ο Χριστός, θα αναλυφθώ κι εγώ». Βούτα μέσα στο νερό το, βούτα μέσα στο νερό το, λέει για τον εαυτό του να πάρει κουράγιο, και βουτάει. Παράλληλα, οι μεγαλύτερες κυρίες κρατάνε μικρά μπουκαλάκια και άδεια, και 40, από 40 κύματα γεμίζουν νερό της θάλασσας. Αυτό το πηγαίνουν στο σπίτι και λειτουργεί ως αγίασμα. Το βάζουν στις γωνιές και λένε ότι όπως αναλήφθηκε ο Χριστός, έτσι να αναλυφθεί το κακό μάτι, η δυστυχία, η αρρώστια, όλα εκείνα τα άσχημα που μπορεί να αγγίξουν την οικογένεια. Και επίσης το φυλάνε στο εικονοστάσιο για να βάλουν σε όλες τις πληγές, αν προκύψει κατά τη διάρκεια δηλαδή της χρονιάς. Λειτουργεί σαν αγίασμα και σαν, με θεραπευτικές ιδιότητες. Και ερχόμαστε στη Μαλιαρή. Η Μαλιαρή Πέτρα, που είπαμε μας ήρθε από τη Μικρά Ασία το έθιμο αυτό, συμβολίζει τη σταθερότητα, έτσι που είναι ριζωμένη στον πυθμένα της θάλασσας, και μάλιστα την εφορία έχει επάνω της τα βρία. Ήταν μία πέτρα που γέννησε ζωή, βρία. Λοιπόν, αυτοί την πιάνουν, την πηγαίνουν στο σπίτι τους και μπαίνοντας λένε εκείνα τα χρόνια όξο, ψήλι και κοργί, πάνω στα όρη η ποντική, μέσα στο σπίτι η μαλλιαρή. Και αν κάποια κοπέλα είναι νιώπαντρη ή πρόκειται να παντρευτεί, την έβαζαν κάτω από το κρεβάτι για να βρυγιώσει, να σταθεροποιηθεί, λέει, ο γάμος της. Και αυτά είναι ωραία πράγματα, αλλά ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιο είναι το πιο ωραίο? Η επικοινωνία, το ότι έρχονται στην παραλία. Εκείνα τα χρόνια άπλωναν τις μπατανίες, κρατούσαν στα καλαθάκια τους τα φαγητά με εκείνες τις καρόπετσετούλες, και μετά που έπιαναν τη μαλλιαρή, άπλωναν, άνοιγαν τα φαγητά τους, αντάλλασαν φαγητά, μιλούσαν, χόρευαν, και ήταν πραγματικά μια γιορτή. Αυτό λοιπόν θέλουμε να αναβιώσουμε, την επικοινωνία. Μπράβο σας, και αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος και του συλλόγου σας βέβαια, και των πολιτιστικών συλλόγων, να φέρουν κοντά τους ανθρώπους, τα άτομα κάθε ηλικίας, να επικοινωνήσουν, να σκεφτούν, να παραδειγματιστούν.
και η δραπέτευση από, από την καθημερινότητα έστω για λίγες ώρες. Τώρα όσο πέφτει ο ήλιος συνεχώς μαζεύεται κόσμος, άνθρωποι που δεν γνωρίζονται ανταλλάσσουν κουβέντες μεταξύ τους, τραγουδάνε, μιλάνε, φτάνε μαζί στη θάλασσα. Αυτά δεν είναι ωραία? Μάλιστα. Και πραγματικά λείπουν στις μέρες μας και θέλουμε να τα θυμίσουμε. Μάλιστα, τι να πούμε. Στους μεγαλύτερους και να τα γνωρίσει και η νέα γενιά. Κυρία Χρονάκη, ένα μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Βλέπουμε πόσος κόσμος μέσα από μια πρωτοβουλία πολιτιστικού συλλόγου συνοικίας του Ηρακλείου. Όλες οι ηλικίες, αν παρατηρείτε, και συνεχώς καταφτάνουν. Όλες οι ηλικίες εδώ. Μουσική έχετε? Και σε λίγο θα... βεβαίως, σε λίγο θα χορέψουμε και ωρέψουμε κιόλας μετά το κέρασμα. Ωραία, να συνδεθούμε λοιπόν πιο μετά. Γιατί τώρα κοιτάζουν να βρουν τη μαλλιαρή. Λοιπόν, οπότε, άνω τελεία, θα συνδεθούμε και στην πορεία της εκπομπής, να ακούσουμε και λίγο μουσική, να μας μεταφέρετε το κλίμα, ωραία, για να κλείσουμε όμορφα με τη δική σας τοποθέτηση σήμερα. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, να είστε καλά. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή, να πάμε στον Καράβολα. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Έχουμε το έθιμο της Μαλλιαρής. Στο συνεργείο της Κρήτης σήμερα συνάδελφοι βρίσκονται εκεί και μας έχει τάξει κάτι η κυρία Χρονάκη. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος χορός μικρών και μεγάλων είναι αφιερωμένος για την εκπομπή μας σε ζωντανή σύνδεση. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Λοιπόν. Άρχισε πάλι ο ποταμός ολός σε κατεβαίνει. Όλοσε κάθε μενιά, άρχισε και η αγάπη σου και στην καρδιά μου μπαίνει. Και θα σε πάρω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Μιλώ ζαρίφικο μου κι άντις για το Ινατιτζή, θα γίνει το δικό μου. Μαροβίτσο βεργά και διαμαντένια πέτρα. Και διαμαντένια πέτρα πως η δελάτα μου ξεμεί τα μάτι με ξεπέτα. Έλα μωρό μωρό μου στέρεγια εσύ θάλασσα εγώ όσο μακριά κι αφήγω. Όσο μακριά κι αφήγω στην αγκαλιά σου αγάπη μου πάντοτε καταλήγω. Έλα μωρό μωρό μου πάω. Κλέψα με τα κύματα και ζήσα για φαντάσου. Και ζήσα για φαντάσου και πνίγηκα στα ημέρα νερό του έρωτά σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Χαιρετισμού στο φίλο μου το Μιχάλη που μου στείλε μήνυμα μόλις τώρα. Δεν τα λέμε από κοντά, τα λέμε από μηνύματα. Την αγάπη μου. Πάμε να κλείσουμε με κριτικό πέλαγος, έτσι δεν λένε, και με τη μουσική. Να δώσουμε σκυτάλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στην Κατερίνα Σαλαπάτα και εμείς αύριο εδώ 6 το απόγευμα να κάνουμε φινάλε στην γεμάτη και πλούσια τηλεοπτική εβδομάδα για την Κρήτη σήμερα που ολοκληρώνεται αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Μαγί δεν είχαμε αγάπη στο γερό μου, ποτέ δεν είδε ζεφερή. Λουλούδι μυρίσω μου, λουλούδι μυρίσω μου, λουλούδι μυρίσω μου. Μαγί δεν έκαμα αγάπη στο γερό μου.